Καλησπέρα, παιδί. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθο φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο προσκυνητής είχε πάει στο Κίεβο, στο μοναστήρι της Λάμπρας, είχε τακτοποιηθεί σε ένα ιτή κελάκι και είχε αποφασίσει να εξομολογηθεί. Οπότε προπαρασκευάστηκε γράφοντας όσες αμαρτίες μπόρεσε να θυμηθεί από την νεότητά του σε μία κόλλα χαρτί. Και μετά άκουσε ότι υπάρχει ένας ασκητής πολύ σπουδαίος, στον οποίο όποιος πήγαινε έφευγε με πολύ ειρήνη, και αποφάσισε και αυτός να πάει σε αυτόν. Όταν έφτασε, λέει, στην αρχή ζήτησα λίγες συμβουλές. Ύστερα δε από κάμποση ώρα συνομιλίας του διάβασα το χαρτί με τις αμαρτίες μου που είχα γράψει. Όταν τέλειωσα το διάβασμα, εκείνος μου είπε: «Πολλά, παιδί μου, από αυτά που με διάβασες είναι χωρίς καμία αξία. Οι συμβουλές μου δε για την εξομολόγηση είναι γενικά οι εξής». Και αρχίζει να του δίνει μερικές βασικές οδηγίες, οι οποίες είναι πολύ ωραίες και προσέξτες. Γιατί ό,τι γράφει αυτό το βιβλίο είναι όπως τα γράφει, είναι σωστά γραμμένα, όμορφα και σωστά, προπάντων σωστά. Πρώτον, δεν είναι ανάγκη να εξομολογήσει αμαρτήματα για τα οποία άλλοτε μετανόησες, τα οποία εξαγορεύτηκες και πήρες τη συγχώρεση. Όταν τα ξανά εξομολογήσει, είναι σαν να θέτεις σε αμφιβολία τη δύναμη του μυστηρίου της Θείας Εξομολογήσεως. Και πράγματι αυτό το παθαίνουν οι άνθρωποι και λένε και ξαναλένε πολλές φορές τα ίδια πράγματα, γιατί αμφιβάλλουν αν συγχωρέθηκαν ή όχι. Βέβαια οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι σημείο ότι συγχωρεθήκαμε είναι ότι μισήσαμε την αμαρτία, που σημαίνει δηλαδή μετανοήσαμε εκ βαθέων και αποστραφήκαμε όλα όσα κάναμε. Αλλά πρέπει να το ξέρουμε ότι το μυστήριο είναι πραγματικό και πάντοτε ο Θεός μας συγχωρεί. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσπαθούμε είναι να έχουμε εμείς πραγματική μετάνοια. Όπως το λέει και η λέξη μετά και νους, είναι αλλάζω νου, αλλάζω δηλαδή και σκέψεις αλλά και προσανατολισμό και τρόπο θέασης των πάντων. Και το βασικό είναι να πάρουμε το νου μας από εκεί που δεν πρέπει να είναι, στα μάτια πράγματα του κόσμου αυτού, είτε στα χρήματα, είτε στις ειδονές τις κοσμικές, είτε στη δόξα του κόσμου, και να τον πάμε στον Θεό και να αγαπήσει τον Θεό, να επιθυμήσει την δόξα που δίνει ο Θεός
και τα ουράνια αγαθά. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Αλλάζω προσανατολισμό δηλαδή και γυρνάω 180 μοίρες. Το νου μου αντίθετο. Το δεύτερο που το συμβουλεύει είναι ότι δεν πρέπει να θυμάσαι στην εξομολόγηση ούτε και να αναφέρεις σε αυτήν άλλα πρόσωπα που συνέβη να είναι συνδεδεμένα με τις αμαρτίες σου. Δηλαδή πρέπει να εξομολογηθείς τα δικά σου μόνο αμαρτήματα και να κρίνεις τον εαυτό σου μόνο και κανέναν άλλον, γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Έρχεται η σύζυγος και εξομολογεί τον σύζυγο. Δηλαδή λέει τι της έχει κάνει ο σύζυγός της. Αντί να πει τα δικά της, λέει τα του σύζυγου. Και κάποιος πνευματικός κάποτε, μετά από μια τέτοια εξομολόγηση, τη λέει φύγε. Λέει καλά, δεν θα μου διαβάσει τη ευχή αφού τα είπε όλα αυτά για τον σύζυγό της. Λέει πήγαινε, φώναξε τον σύζυγό σου να του διαβάσω συγχωρητική ευχή. Μα λέει πώς, εγώ εξομολογήθηκα. Λέει το σύζυγό σου εξομολόγησε. Και κατάλαβε μετά το λάθος της. Δεν θα λέμε λοιπόν για άλλους. Εκτός αν χρειάζεται ή αν μας πει ο πνευματικός για να διευκρινιστεί κάτι ή για λόγους που ενδεχομένως ο πνευματικός κρίνει και ποτέ βέβαια για να κατακρίνουμε άλλο πρόσωπο αλλά για να βοηθήσουμε. Αλλά ο κανόνας γενικός είναι να μην λέμε για άλλα πρόσωπα τίποτε και ούτε να ρίχνουμε τις ενοχές σε άλλους. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Με έκανε ο άλλος να θυμώσω, με φέρθηκε έτσι άσχημα, γι' αυτό και εγώ. Και αυτό βέβαια όλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μετάθεση ευθυνών και μια ανθρωπαρέσκεια απέναντι στο πρόσωπο του πνευματικού. Ψάχνουμε δηλαδή να ωρεοποιήσουμε την εικόνα μας, τα λάθη μας και να τα φορτώσουμε σε άλλους. Το τρίτο, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι οι Άγιοι Πατέρες μας απαγορεύουν να αναφέρουμε με όλες τις λεπτομέρειες τα διάφορα αμαρτήματά μας, επειδή είναι καλύτερο να τα ομολογούμε και να τα αναγνωρίζουμε στις γενικές τους γραμμές, για να αποφεύγεται ο πειρασμός από την επανάληψη των λεπτομεριών και για τον εαυτό μας και για τον πνευματικό, που και αυτός άνθρωπος είναι και αυτός φοράει σάρκα όπως και εσύ και ο καθένας που εξομολογείται. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες για το πώς έγινε η κάθε αμαρτία. Απ' την άλλη βέβαια δεν θα πέσουμε και στο άλλο άκρο να μην λέμε τίποτα. Είναι μερικοί που λένε «Πάτερ, έχω κάνει όλες τις αμαρτίες, διάβασέ μου μια ευχή να φύγω». Και αυτό δεν είναι εξομολόγηση βέβαια. Πρέπει να πεις κατά είδος, χωρίς βέβαια όπως είπαμε πολλές λεπτομέρειες, τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Και αν υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο χαρακτηρίζει την αμαρτία σου και ίσως και σε πονάει περισσότερο, πες το για να ταπεινωθείς και για να περιγράψεις καλύτερα αυτό που λες. Μπορεί να πεις ας πούμε έχω εγωισμό και να αναφέρεις και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, δεν χρειάζεται να πεις όλες τις περιπτώσεις που φάνηκε ο εγωισμός σου, γιατί ίσως δεν θα τελειώσει και η μέρα, δεν θα φτάνει η μέρα για να τις πεις, αλλά πεις μια χαρακτηριστική περίπτωση για να καταλάβει και ο πνευματικός το βαθμό του εγωισμού. Τρίτο λοιπόν αυτό, δεν χρειάζεται πολλές λεπτομέρειες. Τέταρτο, όταν μετανοείς πρέπει να μετανοείς ειλικρινά και πραγματικά, γιατί είναι γεγονός ότι η μετάνοιά σου αυτή σήμερα είναι αφρόντιστη, χλιαρή και πρόχειρη. Είπαμε τι σημαίνει μετάνοια και να συμπληρώσουμε ότι χρειάζεται να υπάρχει και πόνος, καρδιακός πόνος με την έννοια της ψυχής, έτσι, ψυχικός πόνος, ο οποίος φέρνει και συντριβή και φέρνει και δάκρυα. Και βέβαια αυτό πρέπει να γίνεται και στο σπίτι, όπου θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Πιστεύω να έχετε διαβάσει στο δουλειαράκι, όποιος δεν το έχει πάρει, στο τέλος μπορεί να το πάρει, που έχει και τον τρόπο που προετοιμαζόμαστε στο σπίτι πριν εξομολογηθούμε και μια βοηθητική προσευχή που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθηθούμε να έρθουμε σε μια συναίσθηση
των αμαρτιών μας, από την οποία ξεκινάει η μετάνοια. Αν κανείς δεν συναισθανθεί ότι είναι αμαρτωλός, τι να μετανοήσει μετά, για ποιο λόγο να μετανοήσει. Και αν το κάνει, θα το κάνει ψυχρά και τυπικά, απλώς γιατί πρέπει. Γιατί έτσι νομίζει ότι πρέπει. Και βέβαια πρέπει, αλλά πρέπει να το κάνει σωστά. Λοιπόν, πραγματική μετάνοια και λέει ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Αν μπορέσεις να στάξεις ένα δάκρυ, αυτό ισοδυναμεί με το λουτρό του βαφτίσματος. Σε ξαναβαφτίζει δηλαδή πλέον ο Χριστός με τα δάκρυά σου στην κολυμβήθρα της μετανοίας και αναγεννάσαι πνευματικά. Και τότε θα λέγαμε γίνεται και μια ολοκλήρωση της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να κλάψει, να δακρύσει για αυτές τις αμαρτίες του και να πονέσει σε βαθμό ανάλογο με το μέγεθος της αμαρτίας. Γιατί και αυτό έχει σημασία, να πονάμε ανάλογα και με το μέγεθος της αμαρτίας. Δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις που τα λένε και χαμογελώντας, σαν να μην τρέχει τίποτα ή και με τον πόδι πάνω στ' άλλο. Αυτή είναι λίγη ευτυχώς. Αλλά δείχνει πόσο, ας πούμε, δεν έχω καταλάβει. Βέβαια στον κόσμο είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εκεί δεν μετανοούν, μπορεί και να καυχόνται. Να το έχουν και καμάρι που κάνουν αμαρτίες. Αλλά δεν μιλάμε για αυτούς. Λέμε για τους ανθρώπους που πάνε και εξομολογούνται. Όταν κανείς είναι έτοιμος και πράγματι όριμος, μετανοημένος άνθρωπος, είναι ταπεινωμένος άνθρωπος. Και φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι δεν τον ενοχλεί αν οι άλλοι τον κάνουν στην άκρη, τον ταπεινώνουν. Του παίρνουν και τη σειρά αν θέλετε. Ακόμα και έξω από το εξομολογητήριο μπορεί να γίνει αυτό. Ή να νομίζει ότι γίνεται έτσι, ότι μπήκε κάποιο σφήνα. Αλλά συνήθως δεν γίνεται, απλώς ο πνευματικός έχει κάποιους λόγους που εσύ δεν τους ξέρεις και τον παίρνει νωρίτερα αυτόν. Και πρέπει να το δεχτείς. Ένας που είναι αμετανόητος δεν το δέχεται. Μπορεί να κάνει και φασαρία και έξω από το εξομολογητήριο. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινωμένος, ο πραγματικά μετανοημένος, σου λέει «Πάτερ, δεν πειράζει και τελευταίος. Και πολλοί μου είναι που θα με εξομολογήσεις κιόλας». Πέμπτον. Ασχολήθηκε σήμερα με ένα σωρό λεπτομέρειες. Ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα. Δηλαδή, δεν ανέφερε τις πιο βαριές από όλες τις αμαρτίες. Γιατί δεν παραδέχτηκες ούτε έγραψες στο χαρτί ότι δεν αγαπάς τον Θεό. Αλήθεια, πόσοι από εμάς σκεφτόμαστε να το εξομολογηθούμε αυτό. Που είναι η πρώτη αμαρτία και η παράβαση της πρώτης εντολής, της πιο βασικής εντολής. Επίσης, του λέει, δεν είπες, δεν είχες γράψει κιόλας, ότι μισείς τον πλησίον σου, ότι δεν πιστεύεις στον Λόγο του Θεού και ότι είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Γεγονότα που αποτελούν την τετραπλή μάζα του κακού και τα οποία είναι η αιτία όλων των άλλων αμαρτημάτων μας. Αυτά είναι οι τέσσερις κυριότερες ρίζες από τις οποίες φυτρώνουν όλα τα αμαρτήματα στα οποία πέφτουμε όλοι. Έτσι να τα ξαναπούμε. Δεν αγαπάς τον Θεό. Μισείς τον πλησίον σου, δεν αγαπάς τον πλησίον σου δηλαδή. Παράβαση της δεύτερης εντολής που ουσιαστικά είναι η ίδια εντολή με την πρώτη. Δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Δεν εμπιστεύεσαι δηλαδή το Λόγο του Θεού. Δεν τον παίρνεις οδηγό στη ζωή σου. Και τέταρτο, είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Αγαπάς τη μάτια η δόξα του κόσμου. Αυτά τα τέσσερα. Και σταμάτησε ο πνευματικός να τον συμβουλεύει. Η έκπληξή μου πραγματικά ήταν μεγάλη από όσα άκουσα. Γι' αυτό απευθυνόμενος προς τον φημισμένο αυτό πνευματικό του είπα «Να με συγχωρήσεις σεβαστέ Πάτερ». Αλλά πώς είναι δυνατόν να μην αγαπώ τον Θεό, τον Πατέρα όλων μας και Συντηρητή.
σε τι άλλο θα μπορούσα να πιστεύσω. Αρχίζει τώρα να απολογείται έτσι και να ανατρέπει αυτά που του είχε πει ο πνευματικός. Σε τι άλλο θα μπορούσα να πιστεύσω εκτός από τον Λόγο του Θεού, η ευλογία του οποίου αγιάζει τα πάντα. Εγώ θέλω πάντα το καλό του πλησίον μου. Ποιο δε λόγο θα είχα για να τους μισώ, όπως λένε πολλοί έτσι. Πάτερ, δεν έχω κάνει κανένα κακό, είμαι καλός άνθρωπος. Έτσι, τους αγαπάω όλους και λοιπά. Όλο καλά κάνω στη ζωή μου. Κάπως έτσι τα λέει και αυτός τώρα εδώ. Ως προς την υπερηφάνεια, δεν έχω τίποτα για να υπερηφανευτώ. Εκτός από τα αναρρύθμιτα αμαρτήματά μου. Αλλά ακόμα τι καλό έχω πάνω μου για να περηφανευτώ, μήπως τα πλούτη μου ή την υγεία μου. Μόνο αν ήμουν μορφωμένος ή πλούσιος, θα μπορούσα να έχω πέσει σε σφάλματα σαν αυτά που μου ανέφερες. Έτσι είναι η κοσμική αντίληψη για τα αίτια της υπερηφάνειας. Αλλά υπάρχει και κρυφή υπερηφάνεια, όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος. Έτσι υπάρχει υπερηφάνεια του νόος, που μπορεί να την έχει και ένας αγράμματος και φτωχός. Να έχει την ιδέα δηλαδή ότι είναι έξυπνος. Και ποιος δεν την έχει, θα μου πείτε. Γι' αυτό όλοι έχουμε υπερηφάνεια. Και νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι και εξυπνότεροι και από τους άλλους, βέβαια. Γι' αυτό θέλουμε και να επιβάλλουμε τη γνώμη μας στους άλλους. Και να γίνεται το δικό μας. Λοιπόν, βλέπετε, τα ανέρεσε όλα. Ούτε υπερηφάνεια έχω, λέει. Ούτε πώς είναι δυνατόν να μην αγαπάω τον Θεό κλπ. Θέλω το καλό του πλησίου μου, πώς είναι το να μισώ τον πλησίου μου, όπως μου είπες. Και το απαντάει ο πνευματικός. Αγαπητέ μου, είναι κρίμα που τόσο λίγο κατάλαβες τι εννοώ με αυτά που είπα. Κοίταξε, θα διδαχθείς πολύ και γρήγορα επάνω σε όσα σου είπα, εάν διαβάζεις αυτές τις σημειώσεις που σου δίνω, τις οποίες και εγώ χρησιμοποιώ στην εξομολόγησή μου. Διάβασέ τις προσεκτικά, και θα καταλάβεις εντελώς καθαρά την ακριβή απόδειξη όλων αυτών που σου είπα και τα οποία σε εξέπληξαν. Μου έδωσε τις σημειώσεις και εγώ άρχισα να τις διαβάζω. Οι σημειώσεις αυτές έχουν ακριβώς ως εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εξομολόγησης που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε, ότι τότε ολοκληρώνεται η μετάνοια. Όταν η καρδιά συντριβεί, ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ή δυνατόν κλάψει κιόλας για τις αμαρτίες του. Όχι επειδή συγκινήθηκε απλώς ή επειδή θύχτηκε ο εγωισμός του. Και ανοίγουν πάλι εισαγωγικά. Στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά στον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω θρησκευτική πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και υλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω στον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Πρώτον, δεν αγαπώ τον Θεό. Και τώρα αρχίζει να λέει γιατί. Αν αγαπούσε πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου στραμμένη σε Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Όπως λέει η πρώτη εντολή, έτσι, αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, καρδίας σου, διανοίας σου. Διάνοια είναι σκέψη, που σημαίνει όλη σου η σκέψη να αγαπάει τον Θεό, που σημαίνει να είναι για τον Θεό. Και βλέπετε και στα κοσμικά πράγματα, γιατί στις κοσμικές αγάπες, αυτός που αγαπάει έχει συνέχεια τη σκέψη του στο αγαπόμενο πρόσωπο. Αν αγαπούσα λοιπόν και εγώ πραγματικά τον Θεό, συνεχώς θα είχα τη σκέψη μου στραμμένη σε Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος, γιατί όταν κανείς είναι με τον Θεό, τότε είναι ευτυχισμένος. Ο Θεός είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι το φως, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι το πάνω. Οπότε αυτή είναι η αληθινή ευτυχία, να είσαι με τον Θεό. Έτσι, πόσο
οι άνθρωποι πλανόμαστε, όταν ψάχνουμε την ευτυχία στα υλικά αγαθά, σε ένα καλό σύζυγο, σε ένα επάγγελμα, έτσι, σε μια εργασία, σε μια εξωτερική, ας πούμε, ησυχία, ειρήνη, ξέρω εγώ. Όλα αυτά δεν φέρουν ευτυχία πραγματικά. Αλλά μόνο όταν κανείς ενωθεί με τον Θεό. Γι' αυτό, ας πούμε, έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά που είπα προηγουμένως και είναι τρισευτυχισμένοι, γιατί είναι με τον Θεό. Μπορεί να είναι σε ένα κελάκι φτωχικό, σε ένα μοναστήρι, ή και σε ένα φτωχικό σπίτι, ας πούμε, στην πόλη. Αλλά επειδή έχουν τον Θεό, πετάνε. Και έχω τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι πανφτωχοί και όμως μου λένε, «Πάτερ, προσεύχομαι και νιώθω ελαφρό το σώμα μου. Νιώθω μια χαρά που μου έρχεται να πετάξω. Δεν μπορώ να σταθώ σε αυτόν τον κόσμο». Και είναι άλλοι πάμπλουτοι και όμως είναι μέσα στην κατάθλιψη. Κάθε σκέψη για τον Θεό, αν αγαπούσε πραγματικά τον Θεό, θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα, σκέπτομαι διάφορα γήινα πράγματα. Ενώ η απασχόληση στη σκέψη ως με τον Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Δεν έχω όρεξη. Έχω ακίδεια. Στο λέω λογισμός, τώρα είναι η ώρα να κάνεις κανόνα, προσευχή και λες άστο λίγο πιο μετά. Δεν έχεις όρεξη. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, όλος αντίθετα, όχι μόνο δεν βρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικόμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμα και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονότα που όπως είναι φυσικό μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν τη σκέψη από αυτή. Ακόμα και στην ώρα της προσευχής θέλει να πει, θυμάμαι γεγονότα που με απασχόλησαν την προηγούμενη μέρα κλπ. Στη διάρκεια της ημέρας και ούτε την ώρα της προσευχής δεν μπορώ να έχω το νου μου σταθερά στον Θεό. Ο καιρός μου περνά χρησιμοποιητός ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις όταν δεν απασχολούμαι με τον Θεό. Όταν θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία Του, τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του, φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα, είναι ζήτημα ξεχωρίζω έστω και μία ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωγονίσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση εξοδεύω τις 23 ώρες του μερονυκτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία εις τα είδωλα των διαφόρων παθών. Και το κύριο πάθος στο οποίο θυσιάζουμε είναι ο εαυτός μας, η φιλαυτία. Ολοένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Τι γίνεται με τις συζητήσεις, πόσες ώρες, πόσες μέρες, πόσοι μήνες, πόσα χρόνια χαμένα σε συζητήσεις. Και όχι μόνο χαμένα, αλλά και μολυσματικά χαμένα, δηλαδή βλαπτικά. Στις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξηρός, απρόθυμος και αμελής. Και όταν ακόμα χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα ζητήματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις,
στην επιστήμη, στην τέχνη και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Έτσι, τώρα εδώ φαίνεται και ο σύγχρονος άνθρωπος που είναι καταναλωτικός άνθρωπος. Η μελέτη του νόμου του Θεού, οι γνώσεις αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνο ανούσια απασχόλησης για ένα χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανοφελής. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε, «Ή αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε». Εκεί φαίνεται να αγαπάμε τον Θεό, όταν τηρούμε τις εντολές. Εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τις εντολές Του, αλλά ούτε καμία προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Θα πει κανείς, δεν μπορώ να τις τηρήσω τις εντολές. Μπορείς όμως να παρακαλέσεις τον Θεό να σε βοηθήσει. Τουλάχιστον κάνει αυτό. Δηλαδή κάνει προσευχή για να σου δώσει ο Θεός τη δύναμη να τηρήσεις και θα δεις ότι μετά μπορείς να τις τηρήσεις με τη δύναμη του Θεού. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει, η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκυται στο γεγονός ότι δεν τηρεί τις εντολές του. Έτσι είναι μαθηματικός ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή έχει μαθηματική σκέψη και ακριβώς μας λέει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αν με αγαπάτε θα τηρούσετε, αφού δεν τηρούμε σημαίνει ότι δεν αγαπάμε. Δεύτερο, του είπε ότι μισείς τον πλησίον σου. Και το αποδεικνύει τώρα. Δεν αγαπώ τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, θα ήταν δυνατό να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου για αυτόν, εάν θα υπήρχε ανάγκη. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτόν. Ποια ζωή να δώσουμε? Εδώ δεν δίνουμε μια θέση, ας πούμε, στο πάρκινγκ ή στο λεωφορείο ή και στην εξομολόγηση ακόμα, που λένε μερικοί βιάζουμε, ξέρω εγώ, και δεν του δίνουμε μια θέση οι άλλοι. Και μου και εγώ βιάζουμε. Εάν αγαπούσα το πλησίον μου, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήσαν και δικές μου λύπες και οι χαρές του θα αντανακλούσαν στο πρόσωπό μου, όπως στο δικό του. Τι γίνεται συνήθως? Το ανάποδο, έτσι. Η χαρά του άλλου είναι ένα καρφί για μας και μια ζήλια. Πολλές φορές και αιτία αυθόνου. Ευχαριστούμε λοιπόν, αντίθετα από ό,τι πρέπει, να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για τον άλλον, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς, ενδιαφέροντος και ελπίδος να ακούσω περισσότερα. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδελφού μου, όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Έτσι, κατά λαλιά, κουτσοπολιό και όλες αυτές οι βαριές αμαρτίες και κατάκριση βέβαια. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με εφραίνουν. Μου δίνουν δε αντιθέτως το συνέστημα της αδιαφορίας. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνω την ψυχή μου περί φρόνησης και φθόνος για τον πλησίον μου. Βλέπετε πώς τα λέει όλα με ειλικρίνεια και αποκαλύπτει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Τρίτον, δεν έχω θρησκευτική πίστη, ούτε στην Αθανασία, στην αιώνια ζωή δηλαδή, ούτε στο Ευαγγέλιο. Γιατί αν ήμουν τέλειο πεπισμένος και πίστευα χωρίς αμφιβολία ότι μετά από τον τάφο ξανοίγεται η αιώνια ζωή, ή όπως λέει πολύ ωραία ο Μέγας Αντώνιος, τι είναι, λέει, ο θάνατος?
Ο θάνατος είναι μία γέννηση, παρόμοια με τη γέννηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι για ένα χρονικό διάστημα μέσα στην ηλία της μητέρας του και μετά γεννιέται. Αφήνει εκείνο το περιβάλλον και έρχεται σε ένα νέο περιβάλλον, τελείως ας πούμε διαφορετικό, αλλά πολύ πιο άνετο. Έτσι είναι και ο θάνατος, λέει, φεύγουμε από αυτό το περιβάλλον και πάμε σε ένα ακόμα πιο άνετο για την ψυχή μας περιβάλλον, όπου πλέον δεν θα έχουμε το σώμα, το οποίο περιορίζει την ψυχή μας. Και εμείς θρηνούμε και κλαίμε που θα αφήσουμε αυτή την, ας το πούμε έτσι, φυλακή, αυτόν τον περιορισμό. Ενώ θα πρέπει να χαιρόμαστε. Και εκείνο που απλώς θα πρέπει να μας απασχολεί δεν είναι ότι θα αφήσουμε το σώμα, αλλά ότι θα είμαστε πνευματικά, ψυχικά, όπως θα είμαστε εκείνη την ώρα, θα είμαστε στην ονιότητα. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Ώστε, δηλαδή, το αν η ψυχή μας εκείνη την ώρα του θανάτου είναι με τον Θεό ή όχι. Γιατί αν είναι εκείνη την ώρα με τον Θεό, θα είναι πάντα με τον Θεό. Αλλά για να είναι εκείνη την ώρα τη δύσκολη, θα πρέπει να έχει κάνει προπόνηση. Ώστε αυτή η γέννηση, ας πούμε, η νέα γέννηση, να είναι στην αιώνια ζωή και όχι στον αιώνιο θάνατο. Ο οποίος δεν είναι ανυπαρξία, αλλά είναι μια ύπαρξη μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του Θεού. Και αυτό το λέμε κόλαση. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν πιστεύω σε αυτά. Και δεν πιστεύω ότι μετά από τον τάφο ξανοίγεται η αιώνια ζωή και η ανταπόδοση των πεπραγμένων αυτού του κόσμου, τα οποία αν τα πίστευα θα σκεπτόμουν συνεχώς αυτό χωρίς ανάπαυλα. Η ιδέα της αθανασίας θα με συνέτριβε κυριολεκτικά και θα ζούσε αυτή την πρόσκαιρη ζωή σαν ένας ξένος και παρεπίδημος που έχει πάντα στο νου του τη φροντίδα να αξιωθεί κάποτε να φτάσει στη γλυκιά του πατρίδα. Αντίθετα όμως εγώ ούτε καν σκέπτομαι για την αιωνιότητα και συμπεριφέρομαι στη ζωή μου σαν να πιστεύω ότι το τέλος του παρόντος βίου είναι και το τέρμα της ανθρώπινης υπάρξεώς μου. Εξού και οι πολλές αυτοκτονίες. Νομίζει ο άνθρωπος ότι τερματίζει μετά και τελειώνουν τα πάντα. Δεν τελειώνουν καθόλου τα πάντα. Απλώς γεννιέσαι στην αιώνια κόλαση, άμα κάνεις αυτό το πράγμα. Μέσα μου φωλιάζει υποσυνείδητα η σκέψη που συνοψίζεται στο ποιος ξέρει και ποιος είδε τα μεταθάνατον. Όπως λένε, γύρισε κανένας από εκεί να μας πει. Ναι. Αν το ψάξεις θα δεις ότι έχουν γυρίσει πολλοί και μας τα έχουν πει. Αλλά ανοήτως ο διάβολος, και εμείς το δεχόμαστε, μας βάζει αυτή τη σκέψη και γι' αυτό είμαστε, θα λέγαμε, όντως άπιστοι. Έχει δίκιο εδώ πέρα που λέει, δεν έχουμε πίστη. Ούτε στην Αθανασία, ούτε στο Ευαγγέλιο. Όταν, και φαίνεται αυτό και από τις κηδείες, έτσι, το έχουμε πει και άλλη φορά, πως σκούζουνε, ας πούμε, πως ουρλιάζουνε, σαν να είναι ειδωλολάτρες. Σαν να είναι τρομερό πράγμα ο θάνατος, ένα πολύ κακό πράγμα. Ενώ είναι πολύ καλό πράγμα ο θάνατος. Γιατί αν είσαι κακός, σταματάς να είσαι κακός, ό,τι έκανες, έκανες, και αν είσαι καλός, πας στον Χριστό. Και στις δύο περιπτώσεις είναι καλό που γίνεται. Όταν μιλώ για την αθανασία, το μυαλό μου συμφωνεί με εκείνην, ενώ η καρδιά μου πολύ απέχει από το του να είναι πεπισμένη για αυτήν. Όλη αυτή η απιστία μου αποδεικνύεται από τις πράξεις μου και από την συνεχή φροντίδα να ικανοποιώ τη ζωή των αισθήσεων. Εάν η διδασκαλία του Ευαγγελίου είχε κυριαρχήσει στην καρδιά μου με την ανάλογη πίστη, θα είχα καταληφθεί από τον Λόγο του Θεού και θα το μελετούσα. Θα βρίσκε δε η αφοσίωση και η προσοχή την κατοικία της στην ψυχή μου. Η προσοχή, η ασπλαχνία, η αγάπη που κρύβονται μέσα σε αυτόν θα με οδηγούσαν στη χαρά και την ευτυχία της μελέτης του νόμου του Θεού
νύχτα και μέρα. Στη μελέτη αυτή θα έβρισκα τροφή πνευματική, τον επιούσιο άρτο της ψυχής μου και η καρδιά μου θα παρακινείτο στην τήρησή του. Τίποτε στον κόσμο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να με αποτρέψει από την εφαρμογή της στη ζωή μου. Αντιθέτως όμως, όταν κάθε τόσο διαβάζω ή ακούω τον Λόγο του Θεού, αν η ανάγκη ή η αγάπη προς τη γνώση με οθούν προς τούτο, τον παρακολουθώ χωρίς τη δέουσα προσοχή και τον βρίσκω τις περισσότερες φορές καταθλιπτικό ή χωρίς σπουδαίο ενδιαφέρον. Συνήθως φτάνω στο τέλος της μελέτης του χωρίς σπουδαία ωφέλεια και πάντα πρόθυμος να τον αλλάξω με ελαφρά αναγνώσματα που μου είναι πολύ ενδιαφέροντα και με ευχαριστούν. Και μας λέει έτσι πως και το νόμο του Θεού και το λόγο του Θεού δεν τον πιστεύει και δεν τον αγαπάει. Και λέει και για το τελευταίο, είμαι πλήρης από υπερηφάνεια και φιλαυτία. Όλες μου οι ενέργειες το βεβαιώνουν. Βλέποντας κάτι καλό στον εαυτό μου, επιθυμώ να το κάνω εμφανές ή να υπερηφανευτώ γι' αυτό μπροστά σε άλλους. Έτσι να το δείξω και στους άλλους. Από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο. Έτσι αυτή η τάση να κοινοποιούμε στους άλλους είναι πολύ επικίνδυνη, παιδιά. Προσέξτε, κρύβει καινοδοξία. Πολλές φορές ακόμα και το γεγονός ότι θέλουμε να μοιραστούμε με τον άλλον τα γεγονότα που ζήσαμε, τη σκέψη μας, μπορεί να κρύβει αυτό όλο, αυτή όλη η τάση και η επιθυμία μια καινοδοξία. Να προβληθώ στον άλλον και να ικανοποιηθεί αυτό το πάθος. Το οποίο πηγάζει βέβαια από την υπερηφάνεια. Αν και επιδεικνύω μια εξωτερική ταπεινοφροσύνη, την αποδίδω σε αποτελεσματικότητα της δικής μου δυνάμεως. Θεωρώ δε τον εαυτό μου ή ανώτερο από τους άλλους ή τουλάχιστον όχι χειρότερό τους. Όταν ανακαλύπτω ένα σφάλμα μου, προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να το σκεπάσω, λέγοντας «Τι να κάνω, έτσι είμαι φτιαγμένος». Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν θέλει ο Θεός να το κάνει, ας το κάνει. Και παρετούμαστε και βγαίνουμε και λάδι από πάνω ότι δεν φταίμε εμείς για αυτό που είμαστε, φταίει ο Θεός. Έτσι είμαι φτιαγμένος ή δεν πειράζει, κανείς δεν θα με παρεξηγήσει. Έχει και εδώ μια θέση. Θυμώνω με όσους δεν δείχνουν εκτίμηση στο πρόσωπό μου και τους πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία του άλλου, δηλαδή και κατάκριση και περηφάνεια. Το ένα γεννάει το άλλο, βλέπετε, και θυμός, όλα μαζί. Και μετά το θυμό έρχεται η κατάθλιψη. Γιατί έτσι λένε οι πατέρες, μετά το θυμό έρχεται η λύπη. Αγάλωμαι για τα χαρίσματά μου. Έτσι βλέπετε όλες οι εκδηλώσεις της περηφάνειας, πώς τις πιάνει μία-μία και τις λέει. Χαίρομαι για τα χαρίσματά μου και όλες μου τις πτώσεις τις θεωρώ εντελώς προσωπικό μου ζήτημα. Ότι δεν κάνω κακό σε άλλον, αν κάνω κάποιο λάθος, τον εαυτό μου το κάνω. Τεράστιο λάθος. Γιατί όλοι είμαστε μέρη του προβλήματος, μέρη του συνόλου που λέγεται Εκκλησία, του σώματος του Χριστού και όταν εμείς δυσλειτουργούμε, δυσλειτουργεί ένα μέρος του συστήματος, ένα μέρος του σώματος του Χριστού. Οπότε σφάλουμε στο Χριστό και στην Εκκλησία και όχι απλώς στον εαυτό μας. Έτσι όπως λέει μια νέα, ας πούμε, ένας νέος, ότι εμείς αγαπιόμαστε και αφού αγαπιόμαστε θα προχωρήσουμε. Και ας μην είμαστε στεφανωμένοι, θα κάνουμε αυτά που κάνουμε μετά το γάμο, πριν το γάμο. Δεν κάνουμε κακό σε κανέναν, εμείς το θέλουμε και το κάνουμε. Και αν κάνουμε κάτι κακό, το κάνουμε μόνο σε εμάς. Λάθος. Σφάλεις κέρια στο Χριστό και στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Γιατί το σώμα σου δεν ανήκει, σου ανήκει, είναι μέλος του σώματος του Χριστού.
ούτε το σώμα του άλλου. Ανήκει στον άλλον ή σε σένα. Ανήκει πάλι στον Χριστό και στην Εκκλησία. Αλλά βλέπετε ο υπερήφανος άνθρωπος πως είναι και απομονωμένος άνθρωπος. Και ακοινώνητος άνθρωπος. Δεν σκέπτει καθόλου το σύνολο. Αλλά μόνο τον εαυτό του. Ενώ είμαι μεμψίμυρος, βρίσκω ευχαρίστηση στις ατυχίες των εχθρών μου. Όταν αγωνίζομαι για κάτι καλό, το κάνω με το σκοπό ή να κερδίσω επένους ή να δώσω κάποια ελαστικότητα στο πνευματικό μου εαυτό ή να πάρω μια πρόσκαιρη παρηγοριά. Και μπορεί ακόμα και τα πνευματικά να τα χρησιμοποιήσεις εγωιστικά. Θα κάνω προσευχή, λόγω χάρη, για να νιώσω καλά. Για να πάρω αυτό που δίνει ο Θεός. Όντως ο Θεός θα σου δώσει χαρά, αλλά δεν πρέπει να πηγαίνεις για αυτό το λόγο. Εσύ πρέπει να πηγαίνεις από αγάπη. Στον Θεό, όχι στον εαυτό σου. Με μια λέξη, συνεχώς κατασκευάζω ένα είδωλο του εαυτού μου, προς το οποίο αποδίδω αδιάκοπες τις υπηρεσίες μου, φροντίζοντας με κάθε τρόπο για την ευχαρίστησή μου και την καλλιέργεια των παθών και των επιθυμιών μου. Γέγονα αυτίδωλων, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. Έγινα εγώ ίδιος είδωλο για τον εαυτό μου. Ο ίδιος εαυτός μου έγινε είδωλο. Και αυτό προσκυνάμε και λατρεύουμε. Πράττοντας όλα αυτά, αναγνωρίζω τον εαυτό μου να είναι γεμάτος από υπερηφάνεια, από διάφορες αρκές επιθυμίες, από απιστία, από έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και από κακία προς τον πλησίον μου. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρξει πιο αμαρτωλή από αυτήν? Υπάρχουν χειρότερες αμαρτίες από αυτές. Αυτές είναι οι κορυφαίες αμαρτίες. Η κατάσταση των πνευμάτων του σκότους πρέπει να είναι καλύτερη από τη δική μου. Δηλαδή, οι δαίμονες είναι καλύτεροι από μένα. Αυτό θέλει να πει εδώ. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρξει πιο αμαρτωλή από αυτή? Εκείνα, τα πονηρά πνεύματα δηλαδή, αν και δεν αγαπούν τον Θεό, αν και μισούν τους ανθρώπους, πράγμα που το κάνω και εγώ, αν και τροφή τους είναι πράγματι υπερηφάνεια, με όλα τα αυτά πιστεύουν στο Θεό και φρύτουν. Όπως το λέει η Γεωγραφή, και τα δαιμόνια λέει πιστεύουσι και φρύτουσι. Ενώ εμείς, εγώ, δεν πιστεύω, όπως το απέδειξε προηγουμένως. Άρα είμαι χειρότερος και από αυτούς τους δαίμονες. Μπορώ να βρεθώ σε χειρότερη κόλαση από αυτή που αντιμετωπίζω? Πώς δεν θα λάβω την πιο αυστηρή τιμωρία για την ανόητη και απρόσεκτη ζωή μου, την οποία αναγνωρίζω ότι ζω? Διαβάζοντας όλον αυτό τον τύπο της εξομολογήσεως που με έδωσε ο ιερέας, τρομοκρατημένος είπα μέσα μου, σκέφτηκα και είπα μέσα μου, Θεέ και Κύριε, τι φοβερά αμαρτήματα υπάρχουν κρυμμένα μέσα μου και μέχρι τώρα δεν τα είχα ανακαλύψει. Η επιθυμία να καθαριστώ από αυτά με έκανε να εικαιτεύσω αυτό το μεγάλο εξομολόγο να με διδάξει πώς να γνωρίσω την αιτία όλου αυτού του κακού και πώς να θεραπεύσω από αυτό τον εαυτό μου. Αλλά αυτό θα το πούμε την άλλη φορά. Τι του είπε ο πνευματικός, πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση στην ψυχή του με όλα αυτά τα κορυφαία πάθη και πώς θα θεραπευτεί από αυτά. Νομίζω είναι αρκετά αυτά που είπαμε. Αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά ή και όχι πάνω σε αυτά. Όταν η προσευχή μας είναι πηγάζει, δηλαδή από τον εγωισμό, με κίνητο από τον εγωισμό κατά βάση.
προσευχόμαστε, γιατί είτε επειδή ακούμε από το ότι πρέπει να ψηφίσουμε, είτε δηλαδή, και δεν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, γιατί... Αν δεν προσευχηθούμε. Ναι. Και η ικανοποίηση μπορεί να προσευχηθούμε, ξέρω εγώ. Αυτή η προσευχή μπορεί να μας μπορεί να ωφελήσει εμάς. Ή στην πραγματικότητα πλησιάζουμε τον Χριστό, δηλαδή, ώστε ίσως κάποια στιγμή να είναι πιο αλήθινο αυτό. Είναι κάτι άλλο. Θα λέγαμε από το να μην το κάνεις καθόλου, κάτι είναι και αυτό. Αλλά το κίνητρο είναι ψυχολογικό, δεν είναι πνευματικό, έτσι. Είναι δηλαδή μια ψυχολογική ανάγκη, επειδή έχεις μάθει ενδεχομένως από μικρή να κάνεις την προσευχή σου το βράδυ, κάτι σου λείπει. Όπως ο άλλος έχει συνηθίσει κάθε Κυριακή πρωί να πηγαίνει στο κυνήγι, και αν δεν πάει, κάτι του λείπει. Έτσι, του έχει δημιουργηθεί ψυχολογική ανάγκη από τη συνήθεια. Δεν είναι καλό κίνητρο. Αλλά θα λέγαμε, έστω και έτσι, έστω και από αυτό, μπορεί κανείς να προχωρήσει λίγο και στην πορεία να προσπαθήσει να εξαγιάσει το κίνητρό του και να το κάνει πνευματικό, να αγαπήσει τον Θεό. Έχουμε ληστές, ας πούμε, τους κυνηγούς στην αστυνομία και βρέθηκαν στο Άγιο Όρος και εκεί μετά μετανόησαν, πήγαν να κρυφτούν καταρχήν, αλλά μετά βρήκαν το Θεό. Ας το κάνουμε έστω και έτσι και σιγά σιγά να προσπαθούμε, μια που μάθαμε και αυτά σήμερα που ακούσαμε, να το κάνουμε από αγάπη στο Θεό. Γιατί βέβαια υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν οι δούλοι, υπάρχουν οι μισθωτοί και υπάρχουν και οι ιοί. Οι δούλοι πάνε από φόβο στον Θεό. Οι μισθωτοί πάνε για να πάρουν ανταπόδοση. Θα κάνω μερικές προσευχές για να μου δώσεις, ας πούμε, αυτά που θέλω να μου δώσεις. Και οι άλλοι πάνε από καθαρή αγάπη. Δεν ζητάνε τίποτα. Έτσι, αυτό είναι το τέλειο. Να δοξάζεις τον Θεό. Αυτή είναι η τέλεια προσευχή. Έτσι. Να μην ζητάς τίποτα. Να δοξάζεις τον Θεό, όπως κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό. Όπως κάνουμε στη λειτουργία. Και να ευχαριστείς. Το οποίο και αυτό έχει λίγο ίδιο τέλεια μέσα, η ευχαριστία, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο τέλεια προσευχή όσο η δοξολογία. Γιατί η ευχαριστία πάλι θυμάσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι αυτά που σου δώσε, έτσι. Αλλά βέβαια είναι καλύτερο από το να ζητάς, το να ευχαριστείς. Ωραία. Καμιά άλλη ερώτηση? Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και σ' όνος την αιώνα αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μας δώσει.